αγνά. Φέρνουν φιλίες αθάνατα νύχτες. Ταξιδεύουν πάνω στο άστρο φως. Πέλαγα που δεν τελειώνουν. Δάση που δεν ερημώνουν. Πνεύμα εσύ που με στοιχιώνει και τη ζωή μου δυναμώ. Μου ψιθυρίζουν πεντάμορφα λόγια που δακρύζουν. Πέφτουν στη γη σαν πεφταστέρια και μου χαράζουνε τα χέρια. Και μου χαράζουνε τα χέρια. Στο ολόκληρο λιβάδι αιώνες γύρευες το χάδι της μοίρας εσύ παράξενη γη. Ονειρωμένης και σπάνια ψυχή μέσα στα ξόρκια σου ας κοιμάμαι. Από τα στροφό σου όταν κοιμάμαι. Για σένα αρώμα αποκρίνα όπως τα πρωινά εκείνα. Δώσε μου κάτι να θυμάμαι. Κάτω από τα στροφό σου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι και Χριστός Ανέστη. Με θέματα που αγαπούν οι Έλληνες ομογενείς θα ασχοληθούμε σήμερα, καλλιτεχνικά, τέχνη, πολιτισμό και ιστορικό τουρισμό. Έχουμε κοντά μας την κυρία Χριστίνα Γκόλια, που την ακούσαμε στο τραγούδι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι ηθοποιός, τη γνωρίσαμε ως ηθοποιό και πλέον ασχολείται με το τραγούδι, ερμηνεύτρια. Και έχουμε και τον Παναγιώτη Σαββίδη, συνάδελφο, πολύ καλό συνάδελφο και φίλο. Δημοσιογράφο. Θα μιλήσουμε για τον ιστορικό τουρισμό και καλησπέρα. Για την αναδίωση. Καλησπέρα. Θα συνδεθούμε πρώτα με Λονδίνο. Έχουμε στη σύνδεσή μας την κυρία Ειρήνη Πουλιάση, νέα εικαστικό.
Και πολύ όμορφη τώρα που σας είδα και σας ξαναθυμήθηκα, γιατί στο Instagram δεν ανεβάζετε συχνά φωτογραφίες σας. Ευχαριστώ η οποία... πολύ. Χαρά καλησπέρα. Μου εδώ. Η οποία ζει στο Λονδίνο τον τελευταίο καιρό. Συμμετείχε σε 2 εκθέσεις πρόσφατα και θέλω να μας μιλήσετε για αυτές. Καλησπέρα από Λονδίνο. Ευχαριστώ πολύ ξανά. Η τελευταία έκθεση ήταν στα πλαίσια του Chelsea, που είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Ήταν μια συνεργατική έκθεση με άλλους 3 international artists, διεθνείς καλλιτέχνες, οι οποίοι ήταν μια κοπέλα η οποία καταγγέλλεται από το Ιράκ και άλλοι 2 καλλιτέχνες από την Βαγδάτη. Ήταν μια συνεργατική έκθεση με υπαρξιακή ευαισθησία, θα έλεγα. Ονομαζόταν ένα τηλέφωνο στο δωμάτιο. Και όλοι μιλάμε για θέματα τα οποία αποφεύγουμε να τα θυμηθούμε, όπως ο θάνατος, τα αποτελέσματα που φέρει ο πόλεμος και θέματα εθνικής ταυτότητας. Λίγο πολιτικό, λίγο κοινωνικό θέμα, ο καθένας το αντιμετώπισε μέσα στα προσωπικά του πρίσματα. Μάλιστα. Πόσοι συμμετείχαν? Ήμασταν 4 καλλιτέχνες και την επιμέλεια την είχαν 2 κυρίες αρτεσόδοντοι, φοιτητές και αυτοί μεταπτυχιακοί, από την Κορέα και από το Ιράν και αυτοί, οπότε όλοι μαζί ήμασταν στο ίδιο πνεύμα. Να κάνουμε κάτι το οποίο θα πετυχθούμε και θα είναι σαν μια φωνή σε αυτή τη δυστοπία. Ζούμε μια δυστοπία κυρίως, έχουμε μια πεσιμιστική βλέψη για το μέλλον. Μάλιστα. Έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα καλλιτεχνική και εικαστική το Λονδίνο, έτσι δεν είναι? Ναι. Άπειρες ευκαιρίες, κίνηση πολύ. Εσείς πόσο καιρό ζείτε εκεί? Εγώ ζω 8 μήνες. Ήρθα από τον τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη για το μεταπτυχιακό μου και για να ζήσουμε τώρα εδώ πέρα. Γενικά τα πράγματα μου φαίνονται πάρα πολύ... Υπάρχουν ευκαιρίες πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ μεγάλα. Αρκεί κάποιος να τις κυνηγήσει. Και θεωρώ πάλι ότι το ελληνικό πολυμήχανο μυαλό βλέπει αυτές τις ευκαιρίες. Μάλιστα. Οι Έλληνες εκεί, μιλήστε μας λίγο για την ομογένεια. Υπάρχουν βέβαια πολλοί Έλληνες φοιτητές και οι περισσότερες κοινότητες είναι φοιτητικές κοινότητες Ελλήνων. Αλλά μιλήστε μας λίγο για την ομογένεια εκεί. Όχι μόνο φοιτητικές ενότητες. Υπάρχουν φοιτητικές, αλλά υπάρχουν και κοινότητες κουλτούρας, κοινότητες οι οποίες και μέσω διαδικτυακές κοινότητες, οι οποίες πραγματικά βοηθάνε πάρα πολύ. Δηλαδή με το που ήρθα, μέσω τα κίνητα, με έχουν βοηθήσει, όχι μόνο για να βρω υλικά. Ό,τι χρειάζομαι αμέσως απαντάνε. Οι οποίες και πολιτιστικά και κοινωνικά και βοήθεια από επαγγελματική άποψη είναι εδώ για να βοηθήσουν. Μάλιστα. Δυσκολίες που συναντήσατε εσείς ή ακούσατε κάποιους νεοφερμένους στο Λονδίνο να συναντούν? Προσωπικά δεν έχω βιώσει κάποια δυσκολία. Έχω ακούσει, ας πούμε, ότι είναι δύσκολο να βρεις σπίτι. Είναι ακριβό το Λονδίνο. Ναι. Είναι ακριβό, αλλά και υπάρχει αρκετή εκμετάλλευση όσον αφορά τα ενίκια, το σπίτι, ιδιαίτερα μετά τα τελευταία γεγονότα και ανεβαίνει. Ο καθένας αντιμετωπίζει όπως θέλει το θέμα του ενοικίου. Γι' αυτό είναι, θεωρώ, μια ζούγκλα, η οποία θέλει πάρα πολύ ψάξιμο και πάρα πολύ προσοχή όσον αφορά τους ενοικιαστές και το τι ψάχνουν και πού πάνε και όσον αφορά των συγκατοίκων. Γενικά, συνήθως για να είναι... πρέπει να μετακινηθείς σε κάποια ζώνη λίγο μακρύτερα από το κέντρο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, και σε μια ζώνη ασφαλή, σε μια ζώνη, γιατί δεν πάει να είναι μια μεγαλούπολη. Ακριβές οι μετακινήσεις. Ορίστε. Ακριβές, νομίζω, οι μετακινήσεις. Ναι, δηλαδή μετά... Δεν θα έλεγα ότι έχει ακριβό κόστος ζωής, αλλά το ακριβό κόστος ζωής το κάνει κυρίως η μετακίνηση και τα ενίκια. Αυτό είναι το οποίο. Ναι. Σούπερ μάρκετ, γενικά, αν κάποιος δεν θέλει μια πολυτελή ζωή και μια απλή ζωή, βγαίνει με ένα επάγγελμα. Αλλά κυρίως τα ενίκια και οι μετακινήσεις είναι αρκετά ακριβές. Γενικά, η εντύπωσή σας από τους Έλληνες που ζουν εκεί, ποια είναι? Είναι θετική? Έχετε δει εκμετάλλευση σε νεομετανάστες, νεοφερμένους?
Δεν θα ήθελα να μιλήσω άσχημα σε καμία περίπτωση. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις οι οποίες, για παράδειγμα, το πιο πρόσφατο πληρώνουν, για παράδειγμα, μισθούς Ελλάδας, ναι, σε μια πόλη η οποία δεν μπορείς να καταξιωθείς με μισθούς Ελλάδας. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η κυριότερη μορφή εκμετάλλευσης που έχω δει. Οι ελληνικές εταιρείες δηλαδή ζουν στα δεδομένα της Ελλάδας και όχι στα δεδομένα του Λονδίνου. Βέβαια, αυτό μπορεί να γίνει ένα σωρό λόγο. Εκεί επαφές με Έλληνες φοιτητές, φαντάζομαι, θα είναι πάρα πολλοί Έλληνες φοιτητές εκεί. Ναι. Στη συγκεκριμένη σχολή, ναι, δεν ξέρω. Δεν άκουσα. Στη συγκεκριμένη σχολή που είστε. Δεν ξέρω αν... Είμαστε στη συγκεκριμένη, στο University of the Arts of Chelsea, είμαστε μειονότητα. Στο πρόγραμμά μου είναι η μόνη Ελληνίδα, μαζί μία είναι Κύπρια. Αλλά γενικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη φοιτητική κοινότητα, η οποία βοηθάει ο ένας τον άλλον. Οι νεότεροι άνθρωποι βοηθάνε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κανένα παράπονο, μπορώ να πω. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας στις εκθέσεις και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο. Είπαμε, σας γνωρίσαμε ως ηθοποιό. Ναι. Είχατε κάποια συμμετοχή σε σύριαλ ελληνικά, ναι, εδώ, στην, ναι, ελληνική τηλεόραση. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για... Στο Κωνσταντίνου και Ελένης, ένα σύριαλ, ναι, που ακόμα το παίζεται, βλέπουμε, ακόμα, ναι, σε επανάληψη. Στα Παιδιά της Νιώβης, που ήταν μια εξαιρετική σειρά εποχής του Κουτσομίτη, σκηνοθεσία. Στο 50-50, στο Έρωτας με επιδότηση Ογά, στο Ελιές Τρούμπε, σε διάφορα δηλαδή σύριαλ που κυρίως δραστηριοποιήθηκα από το 2000 μέχρι το 2008, κάπου εκεί. Έκανα πάρα πολύ τηλεόραση και δεύτερους ρόλους και πιο μεγάλους και guest και... Και θεατρικά, και θεατρικές, ναι, παραστάσεις. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Και θεατρικές. Πώς προέκυψε το τραγούδι? Πάντα τραγουδούσατε, φαντάζομαι. Πάντα τραγουδούσα και πάντοτε ήθελα να τα κάνω και τα δύο. Πολλές φορές μου δόθηκε ευκαιρία στο θέατρο να έχει μουσικό μέρος που εγώ τραγουδούσα, γιατί με επιλέγανε σίγουρα πάντοτε γι' αυτό, και σε αρχαία τραγωδία που έκανα που έχει... χρειάζονται ωραίες φωνές, αλλά σιγά σιγά άρχισε να κλείνει ο κύκλος θέατρο-τηλεόραση μέσα μου σαν ροή, και γεννήθηκε η ανάγκη να ανοίξει ένας καινούριος κύκλος που είχε να κάνει με το τραγούδι. Ήσασταν και στο Λονδίνο που συνδεθήκαμε, ναι, σε ένα φεστιβάλ, ναι, εκεί μεγάλο, αρκετά, ναι, μεγάλο. Το 2015 το Νοέμβριο, σε ένα φεστιβάλ που οργάνωσε η Jar Music. Είναι μια εταιρεία management όπου οργανώνει φεστιβάλ με προτείνει καλλιτέχνες καινούργιους μέσα από τα φεστιβάλ της, όπου είχα με κάλεσε με αφορμή κάποια συνεργασία που έκανα με κάποιους Άγγλους δημιουργούς. Ένα τραγούδι μου είναι το Ordinary Girl που θα παρακολουθήσουμε, έχω φέρει να δούμε αργότερα. Μετά, ναι, αργότερα. Και πήγα σε εκείνο το φεστιβάλ το 2015, στο O2 Academy, σε αίθουσα του O2 Academy. Μάλιστα. Πολύ μεγάλη αίθουσα. Ναι. Έχει πολλές αίθουσες. Κάποιες είναι τεράστιες. Η αλήθεια είναι ότι εμείς στο φεστιβάλ δεν έγινε στην πιο μεγάλη αίθουσα. Ήταν σε πιο εναλλακτικούς. Έχει διάφορους χώρους. Κάπως πιο εναλλακτικός, πιο μικρός χώρος ήταν. Φαντάζομαι συναντηθήκατε και με Έλληνες φίλους, ναι, που, ναι, ζουν, ναι, εκεί, ναι, ναι, Έλληνες, ναι, ομογενείς, ναι, ναι, φίλους, ναι, φίλων. Βεβαίως. Και ήρθανε και με στηρίξανε, γιατί πήραμε τηλέφωνα κάποιους φίλους και φέρανε φίλους. Δηλαδή, σχεδόν είχα εντυπωσιαστεί, γιατί τα υπόλοιπα γκρουπ ήταν Άγγλοι, δεν ήταν. Ήμουνα η μόνη Ελληνίδα, η μόνη μάλλον εκτός Λονδίνου, εκτός Αγγλίας καλλιτέχνης. Και σχεδόν η μισή τους έχει Έλληνες. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Το έχουμε αυτό. Στηρίζουνε. Στηρίζουνε και μάλιστα... ήταν να τραγουδήσω γύρω στα 20 λεπτά και φωνάζαν από κάτω more, δηλαδή και οι Άγγλοι φωνάζαν, αλλά ένιωσα ότι το κύμα αγάπης ερχόταν από τους Έλληνες. Ναι. Μάλιστα. Να περάσουμε στον κύριο Σαββίδη. Θέλω να μου πείτε, καταρχάς, για την αναβίωση που γίνεται για τρίτη χρονιά φέτος στο Ρούπελ, 12 με 13 Μαΐου. 12 με 13 Μαΐου για... τρίτη συνεχή χρονιά,
Ο Δήμος Σιτικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για πρώτη φορά φέτος διοργανώνουν την αναβίωση της μάχης στο Ρούπελ με στόχο να καταστεί αυτό το πράγμα ένας θεσμός ανάλογος με αντίστοιχα event που συμβαίνουν στο εξωτερικό, όπως στην Ορμανδία με την απόφαση της Ορμανδίας, τη Μάχη του Βαρδέν κλπ. Κάθε χρόνο ο κόσμος αυξάνεται σημαντικά. Φέτος έχουμε και διεθνείς συμμετοχές με την έννοια ότι έχουμε ομάδες αναβιωτών από την Βουλγαρία και τη Ρουμανία που έρχονται να προστεθούν και να ενταχθούν στην λεγόμενη γερμανική ομάδα που θα πάρει μέρος στο δρόμενο. Αυτό δείχνει ότι αντιμετωπίζεται η διοργάνωση πλέον με σοβαρότητα και με σεβασμό από διάφορους κύκλους και βέβαια αυτός είναι και ο στόχος μας, να καταστήσουμε την εκδήλωση αυτή κορυφαία του ίδιου στην Ελλάδα και να φέρει και τουρισμό και από το εξωτερικό. Πέρσι μόνο να σας πω ότι είχαμε 6.000 επισκέπτες. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι για μια περιοχή και έναν ακριτικό δήμο 30.000 κατοίκων, τι σημαίνει το να έχουν για τρεις μέρες στην περιοχή τους 30.000 επισκέπτες. Βέβαια. Να δούμε το τηλεοπτικό σποντάκι που έχετε ετοιμάσει και συνεχίζουμε. Ένα ταξίδι στον χρόνο και την ιστορία. Ρούπελ 1941. Η αναβίωση. 77 χρόνια μετά, οι μνήμες της μάχης των οχυρών συνεχίζουν να συγκινούν. Στις 12 και 13 Μαΐου 2018, το κορυφαίο φεστιβάλ ιστορικής αναβίωσης Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα επιστρέφει στο θρυλικό Ρούπελ στις Σέρες. Ιστορικές αναβιώσεις, διοράματα εποχής, παρουσιάσεις, εκθέσεις. Στις 12 και 13 Μαΐου, ελάτε στο Ρούπελ και γίνετε μέρος της ιστορίας. Πληροφορίες rupel1941.gr. Διοργάνωση Δήμος Σιτικής και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Να πούμε ότι θα έχει και ζωντανή μετάδοση από το μεγαλύτερο ομογενειακό site, τον Greek Reporter. Για δεύτερη χρονιά είναι χορηγός επικοινωνίας και το ευχαριστούμε. Όπως ευχαριστούμε και εσάς για την φιλοξενία. Θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια της εκδήλωσης εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο πρόθεσης του ιστορικού τουρισμού στο βόρειο τμήμα των Σερών. Είναι μια περιοχή με έντονο ιστορικό φορτίο. Δέχθηκε το κύριο κύμα της γερμανικής επίθεσης τον Απρίλιο του 1941. Γίνανε σημαντικές μάχες και είναι μια περιοχή, κυρίως με το χειρό του Ρούπελ, το οποίο οι Γερμανοί 1941 δεν κατάφεραν να το καταλάβουν, το παρέκαμψαν και φτάσαν Θεσσαλονίκη για να την καταλάβουν μέσω Σκοπίων. Οπότε υπάρχουν πολλά μηνύματα που εκπέμπει το χειρό Ρούπελ, το απόρθητο Ρούπελ, τα οποία μηνύματα είναι και επίκαιρα με αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας με τους γείτονες Τούρκους. Να πούμε δύο λόγια όμως γενικότερα για τον ιστορικό τουρισμό. Πού βρισκόμαστε, ωραία. Έχουν γίνει βήματα. Εμείς τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να αξιοποιήσουμε εγκαταλειμμένες οχυρώσεις της γραμμής μεταξύ στο βόρειο κομμάτι του νομού Σερών, διοργανώνοντας και ακολουθώντας πετυχημένα παραδείγματα του εξωτερικού, οργανώνοντας εκδρομές, όπως βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας, και προσφέροντας στους επισκέπτες βιωματικές εμπειρίες. Δηλαδή, δεν είναι απλά μια περιήγηση και μια ενημέρωση της ιστορίας. Ο επισκέπτης ζει την ιστορία μέσα από διάφορα εφέ, δηλαδή μπαίνουμε σε υπόγειες στοές και εκεί πέρα με τη χρήση ακουστικών εφέ ή οπτικών, εκρήξεις κτλ. Βιώνει την ιστορία, τη ζει. Εμφανίζονται μπροστά του στρατιώτες διμένοι του 40, Έλληνες ή Γερμανοί, οπότε παίρνει μέρος και έχει μια πλήρη εικόνα για τα γεγονότα εκείνα. Όλοι οι αναβιωτές είναι εθελοντές, έτσι δεν είναι? Οι αναβιωτές είναι εθελοντές και άτομα τα οποία συνεργάζονται μαζί μας και ηθοποιοί. Και να πούμε ότι υπάρχει μια ομάδα γύρω από την Κινησέα Πάγκη στο Δράση, την οποία αποτελούν ιστορικοί και ερευνητές, οι οποίοι είναι αυτοί που δίνουν το εκπαιδευτικό χρώμα σε εκδρομές. Αλλά υπάρχουν και εθελοντές που προσφέρουν το αναβιωτικό. Για να καταλάβει ο κόσμος και κυρίως το εξωτερικό τι είναι ένα οχυρό, βλέπουμε εδώ στα πλάνα. Είναι υπόγεια ολόκληρα συγκροτήματα μέσα στη γη, ολόκληρα χωριά, τα οποία με σκάλες, κλίμακες καταλήγουν σε πολυβολία, πυροβολία, παρατηρητήρια. Υπάρχουν διάσπαρτα σε όλα τα βόρεια σύνορα της χώρας, από την Σέρες μέχρι τη Ροδόπη. Αυτά τα έργα πλέον δεν είναι ενεργά, έχουν αποχαρακτηριστεί, επειδή έχει αλλάξει πλέον ο τρόπος άμυνας, θεωρούνται πεπαλαιωμένα. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι αυτά, επειδή συνδέονται και με τα γεγονότα του 1941, μπορούν να φέρουν κόσμο στην περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει προσπάθεια να κάποια από αυτά να συντηρηθούν, να αξιοποιηθούν και να γίνουν επισκέψιμο ως μουσεία. Παρ' όλα αυτά, η γραφειοκρατία στην Ελλάδα είναι ανίκητη. Όπως επίσης, και μου δίνει την ευκαιρία, μια και είναι ένα βήμα, ένα παράθυρο στον κόσμο αυτή εδώ η εκπομπή,
Όποιος θα θέλει να αποδυνομογένει να έρθει σε επαφή μαζί μας, θα μπορούσε να βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή, κυρίως οικονομικά. Είμαστε στη διάθεσή του να τον ενημερώσουμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και ποιος είναι ο στόχος μας. Υπάρχουν κάποια οχυρά που είναι επισκέψιμα, είτε από σχολεία, είτε από τουρίστες, είτε... Τα οχυρά που είναι επισκέψιμα αυτή τη στιγμή από τα 21, ο στρατός έχει ενεργά ως οχυρά Παύλα Μνημεία, το Ρούπελ που είναι το κορυφαίο, το Ιστίμπι στις Σέρες και πάμε μετά στη Δράμα στο Λύσε και στην Ροδόπη το οχυρό της Νυμφέας. Δηλαδή από τα 21 οχυρά μόνο τα 4 είναι ενεργά. Όλα τα άλλα δυστυχώς έχουν εγκαταληφθεί, έχουν λιατηθεί από ντόπιους και βούλγαρους κυνηγούς μετάλλου και εμείς τα τελευταία 2 χρόνια προσπαθούμε να διασώσουμε ό,τι μπορούμε, γιατί ουσιαστικά τα οχυρά αυτά έχουν αποψηλωθεί από το υλικό και έχουν μείνει μόνο τα μπετά και οι πόρτες. Παρ' όλα αυτά, εμείς θεωρούμε ότι μπορούν να φέρουν κόσμο, γιατί υπάρχουν πετυχημένα παραδείγματα. Δεν πάμε να ανακαλύψουμε το τροχό της αμάξης. Υπάρχουν πετυχημένα παραδείγματα και στην Γαλλία και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, χώρες, ακόμα και στη Γερμανία, ακόμα και στη Ρωσία. Χώρες που είχαν οχυρώσει του Μεσοπολέμου και έχουν μετατραπεί σε μεγάλα θεματικά πάρκα ιστορικά. Μάλιστα. Έχετε πάρει και κάποιες ιδέες από το πώς παρουσιάζονται, πώς γίνονται δράσεις στο εξωτερικό? Σαφέστατα. Όπως αυτό με τις εκρήξεις, το ηχητικό εφέ. Η εκδήλωση όσο πάει κάθε χρόνο βελτιώνεται. Το θέμα είναι ότι επειδή η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια στρατιωτική περιοχή, το Ρούπελ θεωρείται ακόμα ανεργό στρατόπεδο, οπότε υπάρχουν περιορισμοί, αντιλαμβάνεσαι ότι εκ των πραγμάτων θα πρέπει να έχουμε το OK της στρατιωτικής υπηρεσίας, του Υπουργείου για να γίνουν όλα αυτά. Έρχονται και οχήματα στρατιωτικά. Έχουμε και οχήματα στρατιωτικά από το Σύλλογο Ιστορικών Οχημάτων Θεσσαλονίκης, τον ΣΥΣΟ. Έχουμε αεροσκάφη της Αρουελέσχης, Σερών, που προσομοιάζουν τα γερμανικά Στούκας το 41. Και έχουμε φέτος παραπάνω από 50 αναβιωτές. Δηλαδή που χωρίζονται στη μέση, μισοί Έλληνες με στολές, εξοπλισμό και οπλισμό του 40-41 και μισοί Γερμανοί. Οπότε θα ζήσουμε πάλι συγκινητικές στιγμές και πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα. Πολύ ωραία. Να επιστρέψουμε στην κυρία Γκόλια να μου πει, έχετε συμμετάσχει βέβαια και σε άλλα φεστιβάλ του εξωτερικού, έχετε πάει αρκετές φορές. Θέλω να μου πείτε και για τη συμμετοχή σας σε άλλες χώρες, αλλά και τι ετοιμάζετε ακόμα. Δεν έχω κάνει σε άλλες χώρες συμμετοχή. Είχα προτάσεις για να κάνω, για να πούμε, και για Ιταλία. Αλλά υπήρχαν κάποιες δυσκολίες για να φύγω έξω σε κάποια δεδομένη στιγμή και δεν έχω κλείσει βέβαια τις πόρτες. Αλλά αφού παρουσιάσω την καινούργια μου δουλειά που θα βγει το Σεπτέμβρη με τη Heaven, που είναι ένα άλμπουμ δισκογραφικό, το οποίο έχει μισά αγγλόφωνα και μισά ελληνόφωνα τραγούδια, θα αρχίσω πάλι να δραστηριοποιούμε για κάποιες πόρτες στο εξωτερικό, Ιταλία και Λονδίνο και Αμερική. Απλά ήταν δύσκολο να βγω. Είναι ήταν καλό δύσκολο για μένα. Βήμα να απευθύνουμε λοιπόν πρόσκληση στους ελληνικούς οργανισμούς, ναι, που διοργανώνουν φεστιβάλ κατά καιρούς σε, ναι, όλο τον κόσμο. Ναι. Μπορούν να σας καλέσουν. Βεβαίως, βεβαίως. Δείχνουμε και την ιστοσελίδα σας. Ναι. Μπορούν να βρουν στοιχεία επικοινωνίας, βεβαίως, εκεί. Ναι, ναι. Είτε να επικοινωνήσουν ακόμη και με την εκπομπή. Ναι. Πολύ ευχαρίστως. Βεβαίως. Η καινούργια δουλειά λοιπόν έχει 4 αγγλόφωνα. 4 αγγλόφωνα και 4 ελληνικά κομμάτια. Τα αγγλόφωνα κομμάτια είναι από Άγγλους δημιουργούς. Το ένα από αυτά θα το δούμε. Και τα άλλα 3 δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα. Και είναι μια για μένα μαγική συνεργασία με τον Νίκ Μάικλς και την Τάρα Λόντον. Ο Νίκ είναι Έλληνας, είναι Κύπριος στην καταγωγή, αλλά είναι μεγαλωμένος εκεί, είναι τελείως αγγλική η νοοτροπία του. Αλλά τον γνώρισα λόγω του ότι είναι Έλληνας, Κύπροι και οι Έλληνες. Είναι δηλαδή η ίδια. Ναι, ναι, ναι. Και αφού τον γνώρισα, ήρθα σε επαφή μαζί του και έτσι μπορέσαμε και κάναμε τα τραγούδια που είναι πάρα πολύ ωραία. Πριν πόσο καιρό ξεκινήσει αυτή τη συνεργασία? Από το 2014. Μάλιστα, ναι, μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Και το Σεπτέμβριο λοιπόν κυκλοφορεί το άλμπουμ. Ναι. Στα ελληνικά κομμάτια ένα τραγούδι που έχει βγει σαν σίγγλ πάλι με τη Heaven, έχει γράψει μουσική ο Λάκης ο Παπαδόπουλος και στίχους η Ρεβέκα Ρούση. Και τώρα πρόσφατα κυκλοφορεί και ένα δεύτερο σίγγλ σε μουσική Δημήτρη Λάπα. Μάλιστα. Και πρόκειται να σας βρίσκουμε κάπου στις αρχές Μαΐου. Θα αρχίσω κάποια live, τα οποία ξεκινάνε
το πρώτο σαν πρεμιέρα 4 Μαΐου και κάθε Παρασκευή στο θέση 7 στο Μοναστηράκι. Μάλιστα. Οπότε και όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού που επισκέπτονται την Ελλάδα αυτή την περίοδο. Είναι και θαυμάσια εποχή, γιατί θα είμαστε κάθε Παρασκευή και είναι Μοναστηράκι, που είναι πανέμορφος χώρος, που μπορούν να κάνουν τη βόλτα τους, να πιούν τον καφέ τους και να έρθουν να δουν και την παράσταση. Ξέρουμε μέχρι πότε, πόσο διάστημα θα... Λογικά κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή. Ναι, σίγουρα 4 Παρασκευές το Μάιο, αλλά με προοπτική να συνεχίσουμε και το καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Ναι. Εκτός από το Μοναστηράκι μπορούν να επισκεφθούν βέβαια και 12 με 13 Μαΐου το οχυρό Ρούπελ, να δουν την αναβίωση, όσοι βρίσκονται εκείνη την εποχή εδώ, από τους ομογενείς μας. Αξίζει και να θα έρθουν. Το δουν και live στο Greek Reporter. Αξίζει να έρθουν και βέβαια όσοι ομογενείς θα έρχονται στη Θεσσαλονίκη ή Χαλκιδική ή στις όμορφες παραλίες της Βόρειας Ελλάδας, καλό θα αναφιερώσουν μία μέρα να επισκεφθούν το Ρούπελ, γιατί αξίζει. Θα αναζωογονωθούν και θα πάρουν και θα γεμίσουν μπαταρίες γύρω στα νέα παιδιά, έτσι, που είναι σημαντικό τα παιδιά της ομογένειας να ξέρουν την ιστορία των προγόνων τους. Βέβαια. Να είστε και οι δύο καλά. Θα κλείσουμε με το βίντεο κλιπ το αγγλόφωνο, το Ordinary Girl. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Γεια σας. I feel my heart beat like the wings of a bird. I keep struggling just to be heard through a silence.